Και ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας, εάν πηγαίνουμε για αποκλιμάκωση ή αν τελικά υπάρχει ακόμα κίνδυνος για ένα θερμό επεισόδιο. Εγώ είμαι από αυτούς που επί χρόνια πολλά λέω κάτι το οποίο θα το ξαναεπαναλάβω τώρα και επιμένω σε αυτό. Εμείς της κλασικής παιδείας μαθαίναμε τον δικανικό λόγο του Λυσία, του υπεραδυνάτου, που έλεγε «Ο πολύ δεο χάρη να έχει νόβουλή τον κατηγόρο την υπαρασκεύαση των αγώνα του τον Ι». Δηλαδή, δεν απέχουμε πολύ τελικώς από το να οφείλουμε και χάρη στον Ερντογάν για όλα αυτά τα οποία κάνει. Γιατί? Πρώτον, διότι συσπηρώνει τον ελληνικό λαό και μας ενώνει και πολιτικό κόσμο και το στράτευμα το οποίο πάντοτε είχε αυξημένο σθένος και ηθικό, αλλά και όλους εμάς τους πολίτες, όπου όπως έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, διαλύεται το φαντασιακό που είχαμε και τις καλές προθέσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι θερμά επεισόδια έχουμε καθημερινά. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν την ορολογία Ινταλασί, που σημαίνει σκυλοκαυγάς. Εμείς το λέμε θερμό επεισόδιο στην ορολογία μας. Και έχουμε καθημερινά, λέτε, τέτοια επεισόδια. Καθημερινά. Ναι, ναι. Όταν έχει καθημερινά 70 έως 100 παραβιάσεις την ημέρα, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εξελιχθούν σε ατύχημα ή σε δυστύχημα, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι το στράτευμα είναι σε αυξημένη ένταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, επεισόδια σαν αυτό που είχαν γίνει παλαιότερα με τα Ίμια ή σαν αυτό που συμβαίνει τώρα τελευταία με την υφαλοκρηπίδα, πράγματι δημιουργούν αυτό που λέμε στις διεθνείς σχέσεις προβολή σημαίας. Δηλαδή, η Τουρκία προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι έχει εδώ όχι μόνο ηθικά δικαιώματα ιστορικά, αλλά ότι έχει εδώ πέρα και νομικά δικαιώματα. Πάντως δημιουργείται τελεσμένα, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Και θα μου συγχωρέσουν εδώ οι συνάδελφοι, οι νομικοί περισσότερο, την αντιστοιχία την οποία θα κάνω, αλλά για να καταλάβει πολλοί κόσμος. Παρότι στο διεθνές δίκαιο δεν ισχύει η χρησικτησία, εντούτοις έχουμε καταστάσεις που προσομοιάζουν σε αυτή, δηλαδή το αστικού δικαίου και τη χρησικτησία. Και εξηγούμε. Ένας καταπατητής γνωρίζει ότι είναι καταπατητής, πλην όμως έρχεται και κάνει την καταπάτηση. Ο ιδιοκτήτης τι έχει υποχρέωση να κάνει? Να βγάλει τους πασάλους από εκεί που έχει βάλει ο καταπατητής, να φωνάξει τον δικαστή να κάνει προσωρινά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα όπως λέμε, και συνέχεια ενδεχομένως η υπόθεση να λυθεί στα δικαστήρια. Ο καταπατητής ποντάρει. Ποντάρει είτε στην αδράνεια του ιδιοκτήτη, αφού του διαταράσει την κατοχή και την ομή, με σκοπό σε βάθος χρόνου να πάρει ή κάποια αποζημίωση για να αφήσει στην ησυχία του τον ιδιοκτήτη ή να πάρει ένα μέρος από την ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη. Ο δικαστής, τι ρωτάει ο δικαστής? Ρωτάει τον καταπατητή αν στα χρόνια που έχουν περάσει, 10 ή 20, μιλάω για το αστικό δίκαιο, στο διεθνές δεν έχει συγκεκριμένο όριο, αν έχει δείξει κάποια επιμέλεια. Αν λοιπόν βρεθούμε ενώπιον κάποιου διαμεσολαβητή ή δικαστήριο στη Χάγη. Ακριβώς, ενός δικαστηρίου. Το πιθανότερο να ρωτήσει ο δικαστής αν τις σχέσεις που είχε η Ελλάδα με την Τουρκία τις διέπει κάποια συμφωνία ιστορική. Είναι η Λοζάνη. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα συνυποσχετικό. Αυτό δεν λέμε και γι' αυτό δεν πάμε και στη Χάγη. Διότι ακόμη δεν έχουμε ετοιμάσει το συνυποσχετικό. Δεν έχουμε συμφωνήσει αυτό. Βεβαίως. Αν φτάσουμε λοιπόν σε μια κατάσταση συζήτησης διμερούς ή ενώπιον αρμοδίων δικαστηρίων, οργάνων, θα ρωτήσει λοιπόν ο δικαστής πρώτο μέλημα, πρώτο πρόκριμα, αν υπάρχει κάποια διεθνή σύμβαση η οποία διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Λοζάνη και βλέποντας. Φτάνουμε μέχρι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τι κατά καιρούς έχουν συμφωνηθεί. Στη συνέχεια θα ρωτήσει την Τουρκία αν δείχνει κάποια επιμέλεια ή ξαφνικά εμφανίστηκε να διεκδικεί. Η Τουρκία λοιπόν θα πει ότι τουλάχιστον από το 1974 και μετά διεκδικεί διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Η Ελλάδα εκεί πρέπει να τα γνωρίζει, φαντάζομαι ότι τα γνωρίζουν οι διπλωμάτες και οι ειδικοί, δεν περιμένουν εμένα, αλλή μόνο. Θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη αντίκρουση, όπως λέμε στα νομικά. Δηλαδή σε κάθε επιχείρημα της Τουρκίας να έχει ένα νομικό αντεπιχείρημα, το οποίο τι θα κάνει, θα ελαττώνει ή θα ακυρώνει αυτά τα οποία θα διεκδικεί η Τουρκία. Η Πάμε Τουρκία λίγο να μιλήσουμε. Κύριε Σταθακόπουλο, να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα και στο τώρα. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα, με δεδομένο ότι έχουμε την άφτεξη εξέλιξη. Έχουμε μια Γερμανία που να πιέζει και προς τις δύο κατευθύνσεις για διάλογο. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Θα πάμε για διάλογο? Θα δεχτεί ο Ταγίπ Ερντογάν να ξανακάσει στο τραπέζι, όταν εκείνος αποχώρησε πριν από λίγο καιρό επειδή η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με την Αίγυπτο? Εύλογο ερώτημα. Πλην όμως για τους παρεπιδημούντες εδώ στα θέματα αυτά, γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν συγκεκριμένα είναι της λογικής του Λέοντα Τολστόη στο έργο Βαϊνά ή Μυρ, Πόλεμος και Ειρήνης, που λέει: «Έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή». Ουσιαστικά λειτουργεί πολιορκητικά και κάνει αυτό που είπα προηγουμένως. Και τι περιμένει? Σημαίας. Υπομονή για ποιο πράγμα, τι περιμένει?
είμαι παρόν. Τι κάνει λοιπόν, προσπαθεί να εξαντλήσει στην καθημερινότητα, δηλαδή στην αυξημένη ένταση, στις διεκδικήσεις καθημερινά, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ο επιτίδιος ουδέτερος, όπως λέει ο καθηγητής Frank Weber στο ομώνυμο έργο του, από το Temple University της Αμερικής, η Τουρκία ο επιτίδιος ουδέτερος. Προσπαθεί λοιπόν όταν θα κάτσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, γιατί γνωρίζουμε ότι όλες οι εντάσεις και όλες οι συγκρούσεις ξεκινάνε ή γιατί δεν τα βρήκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή τελειώνουν με τραπέζι διαπραγματεύσεων. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα οδηγηθούμε σε κάποια συζήτηση, με διαμεσολάβηση σίγουρα κάποιου τρίτου. Μην ξεχνάμε ότι ο τρίτος, ο διαμεσολαβητής, πάντοτε έχει και αυτός ένα όφελος. Εγώ προσωπικά, όσο γνωρίζω τους Τούρκους για πάρα πολλά χρόνια, και τη γλώσσα και την οτροπία τους και την ιστορία τους, ειδικά και πώς λειτουργούν, δεν φοβήθηκα ποτέ ότι φοβάμαι τους Τούρκους. Περισσότερο φοβούμε τους κοινούς συμμάχους που έχουμε, ξέρετε. Γιατί το ξεχνάμε αυτό, ότι οι σύμμαχοί μας είναι και σύμμαχοι των Τούρκων. Ιστορικά δηλαδή. Σε όχι ποιους μόνο αναφέρεστε, ποιοι είναι οι σύμμαχοι που είναι και σύμμαχοι των Τούρκων? Δίνετε... Στο ΝΑΤΟ είμαστε σύμμαχοι εμείς και οι Τούρκοι και όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ. Μας δίνετε μια πολύ καλή πάσα, κύριε καθηγητά, για να βάλουμε στην κουβέντα μας και την ανταποκρίτριά μας από την Τουρκία, την Μαρία τη Ζαχαράκη. Και μένετε βεβαίως μαζί μας, κύριε καθηγητά. Μαρία, να σε ρωτήσω, υπάρχει μήπως κάποια πληροφορία νεότερη, εάν ο Ταγί Περντογάν αποδέχτηκε την πρόταση της Μέρκελ για διάλογο, διότι είχαμε το τηλεγράφημα της Deutsche Welle που έλεγε ότι προτείνει... Είναι μία από τις συμμάχους μας που είπε ο κύριος Σταθακόπουλος. Το θέμα είναι η Τουρκία τι απαντάει, θέλει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου όταν εκείνη αποχώρησε επειδή η Ελλάδα επέγραψε συμφωνία με την Αίγυπτο. Σήμερα το πρωί δεν έχουμε ακόμη κάποια απάντηση. Είναι λίγο νωρίς. Ενδεχομένως μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξει σίγουρα απάντηση, είτε αρνητική είτε θετική απέναντι στην Για τη συνάντηση Πομπέο Τσαβούσογλου, Μαρία. Θα σας πω τώρα, οι Τούρκοι, βέβαια και η Άγκυρα, πάντα δηλώνει ότι είναι υπέρ του διαλόγου. Πάντα και πάντα καταδεικνύει στις τελευταίες δηλώσεις. Μάλλον δείχνει με το δάχτυλο την Ελλάδα, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που δεν δέχεται τελικά το διάλογο, ότι εμείς τον δεχόμαστε. Αυτή είναι η γενική θέση το τελευταίο διάστημα της Άγκυρας. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση που είχε ο κ. Σαβούσογλου με τον Αμερικανό ομολογό του στη Δομινικανή Δημοκρατία χθες, ο Μευλούτ Σαβούσογλου έκανε δηλώσεις για αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ανήθηκε σε ένα μήνυμα στο Twitter, όπου εκεί είπε ότι συζητήσαμε με τον κύριο Πομπέο τις διμερείς σχέσεις και στα σημαντικά θέματα, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος και η Λιβύη. Και βέβαια είπε ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων ενάντια στα προκλητικά βήματα της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς. Τώρα, στη συνέχεια έγινε συνάντηση τύπου, όπου εκεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ενημέρωσε φυσικά τον Αμερικανό ομολογό του για όλες τις εξελίξεις. Μετά και τη συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, τον Πομπέο με τον κύριο Δένδια, και κατηγόρησε εκεί, στη συνέντευξη που έδωσε, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προβαίνει σε μαύρη προπαγάνδα κατά της Τουρκίας. Τι ακριβώς εννοεί ο Τσαβούσογλου, Μαρία? Εννοεί ουσιαστικά, Σπύρο, ότι η Ελλάδα παραπληροφορεί την τουρκική, συγγνώμη, τη διεθνή κοινότητα σχετικά με την Τουρκία. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να δώσει. Ότι η Ελλάδα λέει ότι η Τουρκία λειτουργεί παράνομα και ότι δεν εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, αλλά όπως είπε ο Τσαβούσογλου, εμείς ό,τι κάνουμε είναι πάντα με διεθνές, είναι πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Και είμαστε, είπε, επανέλαβε και εκεί, ότι είμαστε φυσικά υπέρ του διαλόγου. Ο πρόεδρος μας είπε, το έχει αποδείξει πολλές φορές, το έχουμε πει εδώ και καιρό. Η Ελλάδα όμως είναι εκείνη που είναι αντίθετη και το έχουν δει όλοι, και εμείς και οι υπόλοιποι, ότι η Ελλάδα ουσιαστικά δεν κάθεται σε ένα τραπέζι. Τώρα, πέρα από αυτές τις δηλώσεις, φυσικά ο τουρκικός τύπος σήμερα το πρωί πρωτοσέλιδα ασχολείται με το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και με τις δηλώσεις Biden, οι οποίες έγιναν πριν από μήνες βέβαια, αλλά βγήκαν τώρα στην επικαιρότητα, είναι κάτι που έχει ενοχλήσει αρκετά την Τουρκία. Η Γίνη Σαφάκ, η πλέον φιλοκυβερνητική, η πλέον φιλοερντογανική εφημερίδα, καταφέρεται κάτω του Biden και λέει ότι αυτή τη φορά με ποιον θα το κάνει στο πραξικόπημα, υπονοώντας ότι το προηγούμενο πραξικόπημα το έκανε πάλι
την απόπειρα τέλος πάντων του 2016 την έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με τον Γιουλέν. Αλλά μιλώντας για προπαγάνδα, επειδή ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για προπαγάνδα, η Γενή Σαφάκ λέει, πρωτοσέλιδα μάλιστα, ότι η Ελλάδα προβαίνει σε 4 παραβιάσεις του καθενός. Και μεταξύ των παραβιώσεων είναι, όπως τις ονομάζει παραβιάσεις, είναι και ότι η Ελλάδα εποφθαλμιά τα τουρκικά εδάφη. Δημιουργεί λοιπόν μια τέτοια εντύπωση και πρωτοσέλιδα σήμερα ο τουρκικός τύπος και ο φιλοκυβερνητικός, λέγοντας ότι η Ελλάδα αυτό που κάνει στο Καστελόριζο είναι ένα εποφθαλμιά τουρκικά εδάφη. Και επίσης βέβαια να πω και την εξέλιξη όσον αφορά το κεμάλι. Μαρία, θα έχεις την ευκαιρία και στο δελτίο αργότερα να μας πεις την εξέλιξη του ρεπορτάζ και αν θα έχουμε δηλώσεις ξανά από τον κύριο Τσαβούσογλου για τη συνάντηση. Ένα σχόλιο από τον κύριο καθηγητή για τις τελευταίες εξελίξεις. Και να σας ρωτήσω, αν θέλετε, η ελληνική προσέγγιση απέναντι σε αυτή την προκλητικότητα, πώς την κρίνετε εσείς, κύριε καθηγητά? Εντάξει, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, είμαστε πιο έντονοι. Πλην όμως, είναι ιδέουσα για να μην βρεθεί η Ελλάδα από κατήγορος κατηγορούμενη. Μιλώντας αυτή τη στιγμή όχι με το συνέστημα και όχι με το τι θα ήθελα και εγώ ενδεχομένως, μιλώντας ξερά νομικά, ξέρετε τα νομικά είναι ένα και ένα κάνει δύο, είναι μαθηματική σκέψη των νομικών. Δεν γίνεται εξωτερική πολιτική με το συνέστημα, προφανώς κύριε καθηγητά, έχετε δίκιο, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Ακριβώς όπως το λέτε, πρέπει να πω το εξής. Μπορεί να μην αρέσει, ξαναλέω, μπορεί και σε μένα τον ίδιο, αλλά έτσι είναι. Τα χωρικά μας ύδατα αυτή τη στιγμή είναι 6 ναυτικά μίλια. Θα μπορούσαν να είναι 12, δεν είναι όμως. Η υφαλοκρηπίδα, ναι μεν, δικιά μας, πλην όμως ο όγκος του ύδατος πάνω από την υφαλοκρηπίδα, δηλαδή πάνω από το βυθό, είναι διεθνή ύδατα. Και η ΑΟΣ, η οποία μπορεί να ταυτίζεται σε κλειστές θάλασσες με την υφαλοκρηπίδα, αλλά σε ανοιχτές θάλασσες όπως η Ωκεανή, μπορεί να απευθύνεται 200 ναυτικά μίλια, θεωρούνται ουσιαστικά διεθνή ύδατα με κάποια εκμετάλλευση, δυνατότητα δηλαδή, της χώρας η οποία έχει ανακηρύξει αυτή την ΑΟΣ, έχει την υφαλοκρηπίδα. Εν προκειμένου λοιπόν, η Ελλάδα ορθώς είναι παρούσα εκεί δυναμικά, δηλώνει την παρουσία της και γνωρίζουμε όλοι ότι στρατιωτικά έχει κάνει το καθήκον του πολεμικού μας ναυτικού και αεροπορία. Πλην όμως, σε περίπτωση που κάναμε κάτι πιο έντονο, αποτροπής δηλαδή προς το Ρουτσρεϊς, μπορούσαμε να βρεθούμε σε χειρότερη θέση διπλωματικά, εννοείται. Ναι. Το πάμε όπως το πάμε.